Τώρα, λήξαν χαρακτηρίζει η Γερμανία το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως ξεκαθάρισε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Βερολίνο. Η τοποθέτηση αυτή της γερμανικής πλευράς έρχεται μια μέρα μετά τη ρηματική διακοίνωση της Αθήνας, που ζήτησε την έναρξη διαπραγματεύσεων. Πάμε στο Βερολίνο να δούμε τι θα μας πει ο Παντελής ο Βαλασόπουλος. Καλησπέρα, Παντελή. Ένα ακόμη όχι, θα λέγαμε, έτσι. Καλησπέρα, Έλλη. Να διευκρινίσουμε ότι η ρηματική διακοίνωση λέει μέσα ότι πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, για το καταναγκαστικό δάνειο, αλλά και για τις αρχαιότητες που έκλεψαν οι Ναζί από την Ελλάδα. Ρώτησα σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών τι γίνεται με αυτή τη ρηματική διακοίνωση που έδωσε χθες ο πρέσβης μας εδώ στο Βερολίνο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, και ο εκπρόσωπος μας απάντησε μεταξύ άλλων ότι περισσότερα από 70 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου και περισσότερα από 25 χρόνια από τη συνθήκη επανένωσης της Γερμανίας, το ζήτημα των επανορθώσεων θεωρείται λήξαν τόσο από νομικής όσο και από πολιτικής άποψης. Μας είπε επίσης ότι σε αυτή την απάντηση περιλαμβάνεται και το καταναγκαστικό δάνειο. Ποια είναι η διαφορά όμως τώρα? Η εκπρόσωπος της καγκελαρίας επενέβη στην ερώτηση που κάναμε και είπε ότι συμφωνεί με το Υπουργείο Εξωτερικών, όμως θέλει να συζητήσουμε με την Ελλάδα σε πνεύμα, λέει, καλής θέλησης, την επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που έκλεψαν οι Ναζί από την Ελλάδα. Και αυτό είναι το μόνο νέο στοιχείο. Έλλη. Μάλιστα, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παντελή, για τις πληροφορίες.